Θεσσαλονίκη, βεβαίως, βεβαίως. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρία την Ζαφυρίου. Δυστυχώς είχαμε μια διανόητη τραγωδία, Μαρία μου, στον Εύωσμο, με ένα νέο παιδάκι, με ένα παλικάρι μόλις 15 ετών. Τι ακριβώς συνέβη? Πραγματικά αδιανόητη είναι η τραγωδία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, Μεγάλη Παρασκευή, εδώ σε σπίτι, σε γειτονιά του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, όταν εκπρισοκρότησε κυνηγητική καραμπίνα και χτύπησε στο κεφάλι ένα 15χρονο αγόρι. Ήταν μαζί με τον παιδικό του φίλο στο σπίτι του και προφανώς περιεργαζόντουσαν τα όπλα που έχει ο πατέρας του 15χρονου θήτη και δυστυχώς σημειώθηκε αυτό το τραγικό συμβάν. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο 15χρονος φίλος του θύματος έχει συλληφθεί, όπως και ο πατέρας του, ο οποίος είναι 56 ετών. Οι συνθήκες, μάλλον, κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό συμβάν, ερευνώνται από την αστυνομία. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας. Πόσο κρίμα. Κρίμα για το παιδάκι που έφυγε, κρίμα και για το άλλο τώρα που κουβαλά ένα τέτοιο βάρος. Κρίμα. Μαρία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχές και σε σένα και στην Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή Ανάσταση, ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση.